<Το> Για πάμε εδώ, όπως σας είπαμε, κοντά μας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλώς ε, ε, ε. σας βρήκα. Να ε, ε, είστε καλά. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Άγιο τον Πετρετζίκη, μιας και ξυπνάει νωρίς. Ναι. Ε, Τι να τρώμε αυτές τις μέρες. Ε, ε, να μας πείτε. Ε, σωστά. Να δώσει Μας έστελνε μηνύματα Ένα. νωρίτερα ο Πετρετζίκης. Πρέπει να μας βγάλει και ένα μενού. Μενού ελαφρία του καύσου να το ονομάσουμε. Το μενού του καύσου. Κάνα καρπουζάκι παγωμένο, κάνα λίγη φετούδα. Λίγη φετούδα και δεν έχει βγει. Έχουμε μπει σε κλίμα διακοπών όπως καταλαβαίνετε. Σας βλέπω ότι είστε σε μεγάλη θυμηδία με λίγες ώρες μόνο mm -hmm. ε, που προσγειώθηκα στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν οι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου, οπότε το mm -hmm. μενού το οποίο προτείνω Έχετε είναι... την ευρωβουλευτή εκεί. Έχουμε Βέβαια. την ευρωβουλευτή μας, τη Μαρία Ζαχαρία. Λέβαια. Πήγαμε Λέβαια. από την προηγούμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες κάναμε τις επαφές μας, πήγαμε στο Παρίσι, Λέβαια. πήγαμε στο Στρασβούργο, ξεκίνησε μια πορεία διαφορετική. Θα δείτε τώρα δυναμική παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο που σας <συντήριξη> έχουν συνηθίσει... <συντήριξη> Ζωή και στην Ευρωβουλή είπαμε. και στην Ευρωβουλή με, κατά κυριολεξία, διότι θα, ζωντανεύσουμε την Ευρωβουλή. Αυτό ζητήσατε, αυτό πήρατε. Ε, βέβαια. Ε, ε, αυτό, ήταν το Και αυτό επέλεξαν οι πολίτες, ναι, ναι. αυτό εγγυόμαστε. θα είστε και εσείς εκεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εμείς θα πηγαίνουμε συχνά, πήγαμε τώρα με αντιπροσωπεία της πλέυσης ελευθερίας, είχαμε μαζί μας τον Σοκράτη τον Αληφτήρα, που είναι ε, πάρα πολύ ενεργός αγρότη mm -hmm. και στην Επιτροπή των Μπλόκων και είναι ο υπεύθυνο μα για τα θέματα των αγροτών. Τον, τον ξέρουμε καλά, είναι εξαιρετικό και μάλιστα κάναμε αμέσως και παρέμβαση για τα αγροτικά θέματα. Είχαμε τον Αποστόλη τον Παλμπούζη, που είναι για τα θέματα τα κοινοβουλευτικά. Mm -hmm. Και η πλέψη ελευθερία θα βρίσκεται συχνά στην Ευρωβουλή. Θα φέρνει και τις ειδήσει από το Ευρωκοινοβούλιο στην Ελλάδα, διότι δεν μαθαίνουν οι πολίτε. Γίνεται εκεί. Και στο τέλο, τα λουζόμαστε ανυποψίαστοι. Χωρί ανα... εκεί που δεν το περιμένουμε. Πρέπει Τώρα... να σα πω ότι κάναμε μία επιλογή. Η Ευρωβουλευτή να μα θα είναι στην Επιτροπή Αναφορών. Μάλιστα. Πράγμα που επιτρέπει να φέρνει τι προτάσει, τα προβλήματα, τι αιτήσει, τι διαμαρτυρίε των πολιτών και του ίδιου του πολίτε στο Ευρωκοινοβούλιο για να συζητιούνται τα θέματα. Μάλιστα. Αυτό Α, λοιπόν που υποσχεθήκαμε. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. 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 Σας δούμε. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά μα εδώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και θα ήθελα να μα κάνετε ένα σχόλιο για το χθεσινό περιστατικό που είχαμε του κυρίου Πολάκη με την κυρία Στριεγγέλα. Να. Την επίθεση αυτή που δέχτηκε η κυρία Στριεγγέλα και ω γυναίκα, αν το θέλετε, από τον ναι, κύριο βέβαια. Πολάκη. Να. Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια ε, συμπεριφορά του δαί, ε, ε, οποία δεν είναι μόνο του κυρίου Πολάκη βεβαίω. Εγώ την έχω καταγγείλει κατ' επανάληψη. Πέρσι τέτοια εποχή έκανα διάβημα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τασούλα για τις πρακτικές του λεκτικού μπούλινγκ mm -hmm. και του σεξισμού, γιατί τα δέχομαι καθημερινά στη Βουλή ε, αυτού του είδους τα φαινόμενα και νομίζω ότι έχει μία σημασία, εγώ υπερασπίζομαι κάθε γυναίκα και κάθε πρόσωπο που θα δεχθεί. Mm -hmm. τέτοιου είδου μπούλινγκ και επίθεση. Όποιε διαφορέ και αν έχει, εγώ με την κυρία Σιρεγγέλα διαφωνώ στα πάντα ή σχεδόν στα πάντα. Μάλιστα. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να απευθύνεται σε μία γυναίκα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γιατί δεν και καταδικάζεται το... αυτή η συμπεριφορά, εγώ αυτό δεν επιτρεπω σε κανεναν να απευθυνεται σε μια γυναικα με αυτον τον τροπο γιατι δεν καταδικαζεται αυτη η συμπεριφορα εγω αυτο δεν αντιλαμβανομαι απο ποιον δεν καταδικάζεται, από μένα καταδικάζεται από το κόμμα το εννοώ. Στο κόμμα, δεν ακούστηκε εκεί. Από το πρώην κόμμα σα. Εγώ, εγώ, άκουσα. Κοιτάξτε, γιατί προφανέστατα αυτέ οι συμπεριφορέ την χάνουν έγκριση. Άκουσα βέβαια ότι ο πρόεδρο του, του κόμματο mm. πήρε να ζητήσει συγγνώμη ναι. από την κυρία Σιμπεριφορέα. Τη Εμένα ο κύριο Μητσοτάκη δεν με έχει πάρει να μου ζητήσει συγγνώμη ποτέ. Ούτε για τον mm. κύριο Γεωργιάδη που μου είπε να είμαι πιο μαζεμένη, ούτε για τον κύριο Λαζαρίδη που μου είπε ότι δεν έχω παιδιά και άρα δεν δικαιούμαι να μιλάω για τα τέμπη, ούτε mm. για κανέναν από όλου όσοι μου έχουν επιτεθεί όλο αυτόν τον καιρό. Mm -hmm. Σε κάθε περίπτωση ε, τα ζητήματα, εγώ θέλω να το βάλω στη διάστασή του. Δεν είναι ζήτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα mm -hmm. Δημοκρατία. Είναι ζήτημα του τι πρότυπα mm -hmm. παράγονται για την ελληνική κοινωνία. Έτσι. Είχαμε πριν από λίγε μέρε άλλη μία γυναικοκτονία. Βέβαια. Άλλη μία γυναικοκτονία. Η κυρία Μέτσολα, που εξελέγει πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, στην εναρκτήρια ομιλία τη. Μίλησε για τις γυναικοκτονίες. Mm -hmm. Ο κύριος Μητσοτάκη δεν έρχεται στη Βουλή να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για την έμφυλη βία... Και το συζητάμε mm. επ' ευκαιρία των αδιανόητων συμπεριφορών Βέβαια, λέει, Δεν μπορεί να είναι έτσι. Βέβαια λέει ο κύριο Χρυσοχοίδη ότι έχουν γίνει πολλά βήματα στην Όχι, δεν έχουν. Γιατί λέει ψέματα ο κύριο Χρυσοχοίδη. Τα... Βέβαια λέει ψέματα, διότι οι γυναίκε είναι απροστάτευτε. Αν δείτε την ειδησιογραφία, τα θύματα είτε ζουν είτε δολοφονούνται, πάντοτε ενοχοποιούνται ότι αυτέ δεν θέλησαν να πάνε σε δομή, αυτέ δεν θέλησαν να του εγκαταστήσουν το panic button. Φταίει το θύμα. Όχι, φταίει το σύστημα το οποίο δεν προστατεύει το θύμα. Mm -hmm. Και φταίει και το πολιτικό σύστημα που παράγει αυτό το πρότυπο. Το πρότυπο που παράγεται είναι ανατριχιαστικό. Όταν ένα κορυφαίο πολιτικό στέλεχος πρώην Υπουργός, λέει σε, σε οποιαδήποτε γυναίκα τράβα σπίτι σου και βούλο το και δεν θα μιλάς πάνω μου θα μην τώρα μιλάω εγώ. Όταν υπάρχουν τέτοιε συμπεριφορές του τσαμπουκά, του νταΐ και, και, και του ε, σεξιστή. Αυτό βλέπει και η κοινωνία και λέει εντάξει, μάλλον αυτό είναι που γίνεται. Mm -hmm. δεν Αλλά η κοινωνία α... τώρα στέλνει εκεί, θα σας πει κανείς, ότι αυτό είναι ένα τμήμα της κοινωνίας που εκφράζεται. Όταν ψηφίζω εγώ ένα βουλευτή, ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ψηφίζω αυ δηχειά. Γι' αυτό το λόγο και έχουν ευθύνη τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή, εγώ ως πολιτική αρχηγός το θέτω αυτό κάθε φορά και δεν το θέτω κομματικά. Με έχετε δει να υπερασπίζουμε βουλευτίνες όλων των κομμάτων mm -hmm και ανθρώπου από όπου και αν προέρχονται, βεβαίω. Το κάνατε δέχονται... μόλι τώρα. Βεβαίω. Mm. Και θα το ξανακάνω διότι ε, τα δικαιώματα είναι δικαιώματα, όποιο και αν είναι ο φορέα του, ο σεβασμό είναι σεβασμό προ όλου και η ισότητα προϋποθέτει σεβασμό να ξεφύγει. Είναι πάντως ότι ε, η αριστερά παραδοσιακά έχει μια περισσοίηση, ε, ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα. Ε, και παρόλα αυτά, το, αυτή τη συμπεριφορά την έχετε. Και εδώ μιλάμε για ένα πρώην κόμμα, ένα, ένα, ένα κόμμα Εγώ που κύριε έχει Παυλόπουλε μια σας είπα, επειδή δεν ξέρετε πάρα πολύ Και καλά ότι... για κάποιους ότι... λόγους, ναι δεν μπορεί να σταματήσει αυτού του είδου τη συζήτηση. Πάντω, κοιτάξτε, να ε, εγώ ήμουν πρόεδρο τη Βουλή όταν δεχόμουν από το ίδιο το κόμμα στο οποίο βρισκόμουν τέτοιου είδου επιθέσει. Και ξαναλέω, δεν είναι θέμα. Ε, πρέπει να, το, να, να, μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν είναι θέμα κομματικό. Διατρέχει δυστυχώ το πολιτικό σύστημα. Mm -hmm. Και θα περίμενα και χτε που έδωσε συνέντευξη ο Πρωθυπουργό, θα περίμενα και η κυρία Κωσιόνη, που είναι μια γυναίκα δημοσιογράφο, να του τα θέσει Αυτά τα θέματα λίγο πιο διεισδυτικά ε, ε, και, ναι, ναι. και το θέμα των γυναικοκτονιών. Δεν μπορεί να μην τίθεται το θέμα. Δεν μπορεί mm. να μην τίθεται. Mm. Είναι ένα πρωθυπουργό που ε, του έχω καταθέσει 25 επίκαιρε ερωτήσει κάθε εβδομάδα. Του ναι, για απαντήσει. Όχι, δεν mm. έρχεται. Αρχιοθετείται κάθε εβδομάδα η ερώτησή μου mm. και κάθε εβδομάδα ο πρωθυπουργό δεν έρχεται. Ε, δεν μπορεί να μην απαντάει για τα θέματα αυτά mm. και να δολοφονείται η μία μετά από την άλλη η κάθε γυναίκα που έχει προηγουμένω καταγγείλει. Mm. Είναι τεράστιο θέμα. Δεν το ε, ε, αξίζει και επειδή είστε έγκριτη νομικό. Να, να ζητήσουμε τη, ναι, τη γνώμη σα και την πολιτική αλλά και την νομική. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση πια για την υπόθεση τη Νοβάρθη. Έχει επανέλθει στο προσκήνιο με άλλα δεδομένα, με άλλου όρου, mm -hmm. ε, μετά την αποκάλυψη των 56 εκατομμυρίων τα οποία μοιράστηκαν στον δικηγόρο τον κ. Σαράκη και στου ε, δύο ε, προστατευόμενου μάρτυρε. Αλλάζει η υπόθεση εδώ, ε, Είναι εύλογο το αίτημα να αποχαρακτηριστούν αυτοί, α, αυτοί οι μάρτυρε. Κύριε Παυλόπουλε, ε, εγώ θα σας μιλήσω διαφορετικά, όπως πάντα μιλάω. Πρώτον, είμαι απολύτως κατά του θεσμού των προστατευόμενων μαρτύρων, συνολικότερα mm -hmm. και πολύ ειδικότερα με τον τρόπο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Δεύτερον, το ζήτημα της Νοβάρτης, εγώ έχω πει καθαρά, είναι ένα υπαρκτότατο σκάνδαλο που όμως στην ελληνική πραγματικότητα... Ε, εργαλειοποιήθηκε για πολιτικές σκοπιμότητες και ήταν καθαρό. Μάλιστα. Μου κάνει όμως εντύπωση, γιατί εγώ το είπα τότε από την πρώτη στιγμή mm -hmm. και δεν σταμάτησα ποτέ να το λέω, μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία που βάζουν το θέμα της Νοβάρτσα, εγώ είμαι πολύτως υπέρ του να αποκαλυφθούν τα, ε, οι ταυτότητε. τον... Να βγουν οι κουκούλε, δηλαδή. Απολύτω. Είμαι απολύτω εναντίον αυτού του εντό εισαγωγικών θεσμού που καταργεί βασικέ εγγυήσει του κράτου δικαίου. Μάλιστα. Από την, α... ε, από την άλλη πλευρά, είμαι απολύτω εναντίον τη πρακτική του ελληνικού κράτου και των ελληνικών κυβερνήσεων να μην κάνουν αγωγέ σε εταιρείε διαφθορή. Δεν κάνανε στη Siemens, δεν κάνανε στη Νοβάρτη. Ακούσαμε χθε τον Πρωθυπουργό να μα λέει. Τι έκαναν, ότι... λέει το 22, έκαναν ο κύριο Πλεύρη. θα, το... θα περιμένουμε να δούμε την έκβαση. Α, περι και θα, θα ζητήσω να μας την ε. 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 μα την καταθέσει κιόλα. Πάντω είναι αρκετά καθυστερημένα Είναι το διόδιες, 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 διόδιες. Διόδιες. Πολύ καθυστερημένα και, και θα σα έλεγα το εξή. Η Νοβάρτη ιστορικά ω ε, 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 επισπευδόμενο σκάνδαλο εργαλειοποιήθηκε πότε, όταν είχε πρόβλημα η κυβέρνηση Τσίπρα με τη συμφωνία των Πρεσπών. <στονίκομαι> είναι ακριβώ συνέπεσε Α, τότε βγήκε η, η προαναγγελία καθόλου και το είπα και τότε. Η προαναγγελία. Ο δηλαδή χρησιμοποιήθηκε. Πώ. Ο Πολύ ξεκάθαρο ναι. και επειδή τα θυμάμαι, οι δημοσιο... τα δημοσιεύματα εκείνη τη εποχή με τι αποκαλύψει γίνανε ακριβώ την ώρα που υπήρχε πολύ μεγάλο αναβρασμό στην κοινωνία σε σχέση με την διαπραγμάτευση. Το ακριβώ. Ε, δεν λέει τίποτα η σημερινή κυβέρνηση. Η συμφωνία των Πρεσπών παραβιάζεται, είναι μια συμφωνία που θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να την έχει ακυρώσει, είναι προϊόν ε, απλών δεν συναλλαγών. Η και βέβαια, δεν είναι μια διεθνή συμφωνία που δεν ακυρώνεται. Όχι, δεν έχει, υπογραφεί, δεν έχει υπογραφή με βάση τι εγγύησει των διεθνών συμφωνιών. Mm. Έχει υπάρξει τεράστιο ζήτημα και στη μία χώρα και στην άλλη. Μπορεί δηλαδή να ακυρωθεί, λέτε. Φυσικά και πρέπει να ακυρωθεί. Και βλέπουμε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία εφεκτικά. Ε, λέει ε, αυτή είναι η ονομασία και πρέπει να το σεβαστεί, μία κυβέρνηση τη άλλη πλευρά που την παραβιάζει. Θα βάλει βέτο, ας πούμε, στην Εγώ πορεία θα περιμένω σήμερα στι 6 θα με ενημερώσει ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη, κύριο για τα θέματα τη εξωτερική πολιτική. Με ενδιαφέρει να γνωρίζω και για το θέμα Μάλιστα. αυτό. Εδώ όπως... όμω υπάρχει άρθρο στη συμφωνία που προβλέπει mm -hmm. την καταγγελία τη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άρθρο στη συμφωνία. τη διαδικασία δεν θα λόβει που δεν θα βγάλει πουθενά και θα ανοίξει άλλα μέτωπα. Η άποψή μου, κύριε Παυλόπουλο, είναι ότι αυτή η συμφωνία θα έπρεπε, και την... αυτή είναι και η θέση τη πλειοψηφία ελευθερία, να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, mm. να ψηφίσει δηλαδή για την ακύρωσή τη mm. και να δρομολογηθούν διαδικασίε με συγκρότηση επιτροπή mm. δηλαδή. τη Βουλή διακομματική. και κοινή Συμφωνία των Βεβαίω. Είναι μια συμφωνία η οποία, σα θυμίζω, ότι οι πολίτε δεν τη μάθανε παρά μόνο μετά την υπογραφή τη. Και κυβέρνηση... ήταν και ανατίων. Και υπήρχε τεράστια, το πλήμα, ε, δηλαδή αυτό ήταν. Υπήρχε τεράστια αντίδραση mm. και η τότε κυβέρνηση ποτέ δεν είπε τι διαπραγματεύεται. Είδαμε να αλλάζουν τι θέσει του βουλευτέ που είχαν άλλε θέσει και να παίρνουν ανταλλάγματα και με θέσει και με προαγωγέ mm -hmm. πολιτικέ. Και είδαμε και στη γείτονα χώρα να μετατίθενται οι ψηφοφορίε από τη μία ώρα στην άλλη και από τη μία μέρα στην άλλη, να έχουμε κρατούμενους βουλευτέ, να γίνεται δημοψήφισμα και το 70% να εμποϊκοτάρει τη συμφωνία και παρόλα αυτά. Να περνάει. Όλα αυτά δεν μπορεί να μα αφήνουν αδιάφορου mm -hmm. και φυσικά το διεθνέ δίκαιο έχει προβλέψει. Αλλήμονο. Mm -hmm. εάν δεν μπορούσε κατά το διεθνέ δίκαιο να καταγγελθεί και να καταργηθεί μια τέτοια εντελώ προβληματική συμφωνία η οποία τι προάγει, προάγει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών του Τραμπ και του ΝΑΤΟ. Ένα άλλο θέμα τώρα, Είστε... κυρία Πρόεδρε, που mm -hmm. τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός της και μας απασχολεί και σαν κοινωνία σημαντικό, είναι το θέμα της υγείας. Χθε ο κ. Τσουτσουτάκη έστειλε στην ουσία ένα τελεσίγραφο στου γιατρού και του είπε ότι δεχθείτε το πλαίσιο που μπαίνει να κάνετε δύο ή τρει εφημερίε και να βοηθήσετε τα νοσοκομεία να μην έχουν κενά σε γιατρού. Αλλιώ η κυβέρνηση. Ναι, ναι, θα, 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 κάνεις, θα περάσει σε, ένα, σε, μια πιο σκληρή γραμμή, θα επιτάξει κάτι, θα κάνει τέλο πάντων. Ναι. Τι λέτε εσεί, Ποια Λέω είναι Λέω ότι εσείς. θα έπρεπε να ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκη. Πραγματικά ήμουν το προηγούμενο, την προηγούμενη Τετάρτη στο νοσοκομείο τη Νίκαια. Εκεί υπάρχει προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό που δεν έχει πάρει άδεια από το 2021. <coughs> Είδα ανθρώπου στηβαγμένου, με καλούσαν οι ασθενεί. Ελάτε να δείτε και εδώ πώ είμαστε. Ε, άνθρωποι στη, στηβαγμένοι, ανατριχιάζω. Ε, Στιβαγμένη σε ε, κουτιά στην πραγματικότητα, ούτε καν απομονωμένα δωμάτια, τρία-τέσσερα κρεβάτια να μην χωράνε ανάμεσα ούτε οι συγγενεί, ούτε οι νοσηλευτέ, ούτε, ούτε το ιατρικό προσωπικό, ε, ιδιωτικές συμβάσεις να γίνονται ακτινολογικές διαγνώσεις εξ με ιδιωτικέ εταιρείε χωρί να υπάρχει άμεση ε, ε, επαφή του, <Τι>... του γιατρού, <Τι>... τεράστιε ελήψει και ένα κράτο, μία πολιτεία. Mm -hmm. ε, Απούσα, το τελευταίο έτος παρατηρούμε να φέρνουν διατάξεις κατεπήγουσες κάθε φορά για να οδηγούν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ε, η πρέπει στρατιωτική... να γίνει, γίνει εδώ. Μα πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό. Πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό για την παιδεία. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα οργανογράμματα και οι οργανικέ θέσει των νοσοκομείων. Για την υγεία, λέτε. Στο... Βεβαίω. Ναι. Ναι. Στην υγεία. Όπω εδώ ο ένα το άλλο είναι στον... οι διαγωνισμοί. Στην οίκεια το ξέρετε ότι υπάρχει πληρότητα του προσωπικού 51%. Δηλαδή ναι. με βάση τι οργανικέ θέσει ναι. λειτουργούν με το 51%. Τι να κάνουν. οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Είναι στα όρια τη υπαρκάρτηση. Εδώ τους... έχουμε και ο ασθενή επίσης θερείται τα ε, Εδώ έχουμε ένα περίπου οξύμορο. Η κυβέρνηση που ανήκει στο συντηρητικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο, στρέφεται κατά τη ιδιωτική πρωτοβουλία, εγκαλώντας την γιατί δεν έχει κοινωνική συνέστηση. Ε, νομίζω ότι αυτά όλα απλώς αποκαλύπτουν μια φοβερή υποκρισία. Η κυβέρνηση δεν έχει προνοήσει και εξακολουθεί να μην προνοεί, ενώ έχει μια τεράστια ευκαιρία ε, την περίοδο του κορονοϊού, που συνειδητοποίησαν ακόμη και αυτοί που το αμφισβητούσαν, ότι η δημόσια υγεία είναι... Ε, ανεκτήμητο αγαθό, mm -hmm. είχε αυτή την τεράστια ευκαιρία να ενισχύσει το ΕΣΥ. Αντί να το ενισχύσει, άρχισε να το αποδυναμώνει, μέχρι που έχουμε φτάσει σε συνθήκε ε, πραγματικά υποβαθμισμένη χώρα. Mm -hmm. ε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τη, να αναθεωρήσει τον προπολογισμό, να ενισχύσει γενναία την υγεία. υγεία. Εμεί το κάναμε ω ε, κόμμα εξοκοινοβουλευτικό, κάναμε δωρεέ στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για να δώσουμε το παράδειγμα. Mm -hmm. Δεν mm. μπορεί ολόκληρη η ολόκληρη κυβέρνηση Μάλιστα. να μην, ε, εστε, εδώ, να, να, να μην ε, βρίσκει την, ε, ε, το θάρρο από τη μία να αναλάβει την ευθύνη τη και από την άλλη να καλύψει του ασθενεί. Και μια και με αποχαιρετάτε, mm -hmm. θα σα αποχαιρετήσω κι εγώ λέγοντά σα ότι φεύγοντα από εδώ πηγαίνω στη Λάρκο, στη Λάριμνα. Mm -hmm. Εκεί υπάρχουν 780 οικογένειες και λίγο παραπάνω που πετιούνται στο δρόμο από την κυβέρνηση, mm -hmm. διότι η κυβέρνηση έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη mm -hmm. για να μην συνεχίσουν να εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό να ξέρετε ότι εκτός από παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων, mm -hmm. είναι και μια ορολογιακή βόμβα. Στην mm -hmm. ε, ε, Λάρκο, στις εγκαταστάσεις που τώρα μένουν αφύλακτε, υπάρχουν 30 τόνοι προπανίου mm -hmm. που, εάν γίνει οποιοδήποτε ατύχημα, θα θρυνήσουμε πάρα πολλά θύματα. Άρα ε, θα είστε εκεί να του στήριξετε. Θα είμαι Έχει. εκεί μαζί του. Και... Ε, επειδή σήμερα είναι και η διεθνή ημέρα της Δικαιοσύνης Σωστά. Ε, εύχομαι επιτέλους στη χώρα μας να αποκτήσουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη η οποία θα αποκρούει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις Μάλιστα. και να αποκτήσουμε και κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα θέλουν να παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή καλά. συνέχεια. Να είστε, να είστε καλά. καλά.